Παρά την ορμή των επιτιθεμένων, κατέληξε σε άτακτη υποχώρησή τους. 4 ημέρες αργότερα, προσπάθεια του τουρκικού στόλου να επιτεθεί στην αλυσίδα που έφραζε το κεράτιο κόλπο, απέτυχε. Ο Μωάμεθ στη συνέχεια προχώρησε στις 17 του μήνα να υπονομεύσει τα τείχη της πόλης με υπονόμους που κατασκεύαζαν Αλβανοί και Σέρβοι, κυρίως αργυρορίχοι. Ο Γερμανός όμως υπονομευτής Ιωάννης Γκραντ, με ανθυπονόμους και με τη χρήση υγρού πυρός, γέμισε τους 7 υπονόμους που είχαν προλάβει να κατασκευάσουν οι Τούρκοι με 2.000 σύμφωνα με τις πηγές νεκρούς, αναγκάζοντας τον Σουλτάνο να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Συγχρόνως, ο Σουλτάνος ήδη έκανε χρήση άλλης μίας επινόησης. Το πρωί της 18ης Μαΐου, οι αμυνόμενοι έφρυξαν βλέποντας ένα μεγάλο ξύλινο πύργο με τροχούς να στέκεται έξω από τα τείχη. Μόνο που το ίδιο βράδυ, μερικοί αμυνόμενοι κατάφεραν και το ανατίναξαν αχρηστεύοντάς το. Από τα μέσα του παρελθόντος Απριλίου κυκλοφορούσε ανάμεσα στον πληθυσμό της πόλης η φήμη πως μεγάλη αρμάδα με πλοία της Γαλινοτάτης πλησίαζε στα στενά του Ελισπόντου με σκοπό να λύσει την πολιορκία. Ο Κωνσταντίνος έστειλε στις αρχές Μαΐου ένα ταχύπλοο αυτοκρατορικό πλοίο για να συναντηθεί με τον Βενετικό στόλο και να μεταφέρει στον επικεφαλής του χρήσιμες πληροφορίες. Η επιστροφή του πλοίου στις 23 του μήνα γέμισε με απογοήτευση τους πολιορκούμενους, αφού πουθενά στο Αιγαίο δεν υπήρχε πλοίο της Βενετίας. Η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας, είχε πλέον απομείνει μονάχη. Εκείνη τη χρονική στιγμή, ο Μωάμεθ απέστειλε προτάσεις ειρήνης στο Βυζαντινό Αυτοκράτορα, με τις οποίες τον καλούσε να παραδώσει ειρηνικά την πόλη, απερχόμενος όπου βούλεσε μετά των σοναρχόντων και των υπαρχόντων αυτής. Στην περίπτωση όμως που ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να αγωνιστεί μέχρι σε σχάτων, τότε σημείωνε εμφατικά ο Σουλτάνος, «Συ και η μετασού θέλετε απολέσει συν τη ζωή τα υπάρχοντα». Είδε άλλοι κάτοικοι, εχμαλωτιστέντες, θέλουσι διασπαρεί εν πάση τη γη. Ο αυτοκράτορας, με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου, διεμήνησε στο Σουλτάνο, ανάμεσα στα άλλα, και τα εξής. «Ως προς το να σου παραδώσω την πόλη, ούτε δική μου είναι, ούτε κανενός άλλου που κατοικεί σε αυτήν. Αποφασίσαμε από κοινού να πεθάνουμε με τη θέλησή μας». Η αδυναμία των Τούρκων, παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που είχαν επιφέρει στα τείχη της πόλης να επιτύχουν το αποφασιστικό κτύπημα εναντίον των πολιορκουμένων, η γενναία απάντηση του αυτοκράτορα, αλλά και φήμες για την επικείμενη δίθεν άφιξη ισχυρής επικουρίας από τη Δύση, είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο ηθικό των πολιορκητών. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Σουλτάνος φαίνεται από το κλίμα που επικράτησε στο Συμβούλιο Στρατηγών και Συμβούλων που συγκάλεσε στις 27 Μαΐου 1453. Ο γυραιός Μέγας Βεζίρης Χαλίλ Πασάς συμβούλευσε το Μωάμεθ να λύσει την πολιορκία και να επιστρέψει στην Αδριανούπολη. Αντίθετα, ο Ζαγανός Πασάς και οι περισσότεροι στρατηγοί πρότειναν τη συνέχιση της πολιορκίας μέχρι να επιτύχουν την άλωση της πόλης. Μετά από δισταγμούς, ο Μωάμεθ ο δεύτερος συντάχθηκε με την άποψη της φιλοπόλεμης μερίδας. Καθόρισε την 29η Μαΐου ως ημέρα γενικής επιθέσεως και διέταξε να μεταδοθεί στο στράτευμα το διάγγελμα με υπόσχεση τριήμερης λαιλασίας. Στις 28, ο Σουλτάνος επιθεώρησε τις δυνάμεις του για την επίθεση της επομένης, ενώ ο ήχος χιλιάδων τυμπάνων και η αλλαλαγμή των δερβίσιδων δεν άφηναν αμφιβολίες για το τι θα συμβεί μέσα στις ώρες που θα ακολουθούσαν. Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο στρατόπεδο των Τούρκων,
Ο Αυτοκράτορας και οι συμπολεμιστές του προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν τα τείχη κυρίως στην περιοχή του Αγίου Ρωμανού, χρησιμοποιώντας λίθους, ξύλα, ακόμη και χόρτα αναμεμειγμένα με πυλό. Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος συμμετείχε σε πάνδημη λιτανία για την ενίσχυση του φρονήματος του λαού και των πολεμιστών, επικεφαλής της οποίας ήταν η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, μετά το τέλος της οποίας απευθύνθηκε στους υπερασπιστές του που απάντησαν με ένα στόμα. Αποθανόμεν υπέρ της Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών. Από εκεί κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφία, όπου μετέλαβε τον αχράν των μυστηρίων. Επόμενη στάση υπήρξε το Ανάκτορο των Βλαχερνών, όπου ο Αυτοκράτορας ζήτησε συγχώρηση από τους οικείους του για να καταλήξει στη συνέχεια στα τείχη κοντά στους συμπολεμιστές του. Η επίθεση άρχισε 3-4 ώρες πριν ξημερώσει η 3η 29η Μαΐου 1453. Οπότε η πόλη δέχθηκε επίθεση και από τις τρεις πλευρές. Η έφοδος άρχισε με τα σώματα των ατάκτων, των βασιβουζούκων. Αρκετοί από αυτούς ήταν Γερμανοί και Ούγγροι χριστιανοί, τυχοδιώκτες και πλιατσικολόγοι, οι οποίοι προσδοκούσαν κέρδη από τη λαφυραγώγηση. Ο Μωάμεθ επιδίωκε να καταπονήσει τους ολιγάριθμους αμυνόμενους με τη χρήση αναλώσιμων χριστιανών, κρατώντας για την τελική επίθεση τα εμπειρότερα και γενναιότερα ασιατικά του στρατεύματα. Οι άτακτοι στερέωσαν χιλιάδες κλίμακες στα εξωτερικά τείχη και οι περισσότερο τολμηροί άρχισαν να ανεβαίνουν. Οι υπερασπιστές όμως έριχναν τις σκάλες, εκτόξευαν τα βέλη τους, πυροδοτούσαν τα μουσκέτα τους, ενώ δεν παρέλειπαν να αδειάζουν πάνω στα κεφάλια των επιτιθέμενων μεγάλες ποσότητες λίθων. Οι μεγάλες απώλειες που είχαν οι άτακτοι και η σκληρή αντίσταση που συνάντησαν τους έκαναν να σκέπτονται την υποχώρηση. Όσοι όμως αποπειράθηκαν να αποσυρθούν, συνάντησαν μπροστά τους τσαούσιδες που τους περίμεναν με ρόπαλα, έτοιμοι να τους συνετίσουν και να τους επαναφέρουν στη μάχη. Έτσι, η μάχη παρατάθηκε για 1-2 ώρες ακόμη, πριν οι άτακτοι εξαναγκαστούν να υποχωρήσουν μετά από διαταγή του ίδιου του Σουλτάνου αυτή τη φορά. Οι αμυνόμενοι προς στιγμή νόμιζαν πως η επίθεση απέτυχε και έτσι θα μπορούσαν να ξεκουραστούν έστω για λίγο. Ήταν εξαντλημένοι από την πολυήμερη πολιορκία και τη συνεχή και σκληρή εργασία. Γρήγορα όμως, και ενώ δεν είχε ακόμη ξημερώσει, αντιλήφθηκαν να εφορμούν προς το λόφο της πύλης του Αγίου Ρωμανού μονάδες Τούρκων του τακτικού στρατού, οι οποίοι και πάλι προσπάθησαν να τοποθετήσουν κλίμακες στο εξωτερικό τείχος, τις οποίες όμως οι υπερασπιστές έσπρωξαν προς τα κάτω. Όσοι από τους Τούρκους βρίσκονταν στη βάση του τείχους δέχονταν βροχή λίθων, ποικίλων σχημάτων και μεγεθών, ώστε, όπως αναφέρει ο Μπάρμπαρο στο ημερολόγιο του, σκοτώθηκαν περισσότεροι Τούρκοι από όσους θα μπορούσε κανείς να πιστέψει. Την ίδια περίπου στιγμή, μία βολή πυροβόλου κατέστρεψε μέρος του πρόχειρου πρωτυχίσματος και του εξωτερικού τείχους. Υπό την κάλυψη της σκόνης και του μαύρου καπνού από την ανάφλεξη της πυρίτιδας, 300 περίπου Τούρκοι, αποφασισμένοι ή να νικήσουν ή να πεθάνουν για τον προφήτη, κατόρθωσαν να εισέλθουν στο παρατήχιον, αλλά αποκρούστηκαν. Βλέποντας και αυτή την έφοδο των στρατευμάτων του να αποτυγχάνει, ο Μωάμεθ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις